Το ένα αφορά ενημέρωση προς το σώμα και το δεύτερο μια ορθολόγηνη αναγνώριση απέναντι στους πολίτες του νησιού μας. Θα αρχίσω από το δεύτερο. Αναφέρομαι στις ομάδες των εθελοντών που συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις τον τελευταίο καιρό. Αναφέρομαι πρώτον στους εθελοντές που συμμετείχαν στην οργάνωση και στελέχωση της δομής πολιτικής προστασίας του Δήμου. Έγιναν ασκήσεις, θα γίνουν για άλλες το επόμενο διάστημα. Έγινε και θα γίνουν για άλλα ενημερωτικά σεμινάρια και θα παρακαλέσω το επόμενο διάστημα πέρα της συνέντευξης που θα κάνουμε με τον κύριο Μαραγκό να ενημερώσει και επίσημα το όργανο στην επόμενη συνεδρίασή του για την πρόοδο της δομής της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Για πρώτη φορά η ΠΟΣ αποκτά ένα οργανωμένο δίκτυο πολιτικής προστασίας, αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού που έχει διάθεση προσφοράς και συνέστηση της ιδέας του εθελοντισμού. Όλοι πλέον ξέρουν πού πρέπει να πάνε και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων φαινομένων. Δήμος, πυροσβεστική, σώματα ασφαλείας και στρατός συντονίζουν τους πολίτες, τους δημότες και τα μέσα που διαθέτουν για να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια και να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα κάθε απευθέω περιστατικό αυτής της μορφής. Ήταν μια δέσμευσή μας η οποία έγινε πράξη. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες της ΚΟ, στους διασώστες, στο Σύλλογο των Καταδρομέων και σε όλους τους άλλους συλλόγους και φορείς, τον Ερυθρό Σταυρό. Ας με συγχωρήσουν και κάποιοι που πιθανόν να μην τους θυμούμε τώρα, γιατί χωρίς τη δική τους συμβολή δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Δεύτερον και επίσης σημαντικό, για το οποίο θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ, είναι οι εθελοντές που με προσωπική εργασία και τη στήριξη του Δήμου συμμετέχουν σε έργα και δράσεις ανάπλασης, καλοτυχμού και καθαρισμού σε διάφορες περιοχές του νησιού. Από την Καρδάμερα και το Μαστιχάρι έως την Αντιμάχη και το Σουπάρι, ενώ θα υπάρχει και συνέχεια. Ο Δήμος είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί πια όλα μόνος του. Ας μην το κρύβουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να στηρίζουμε και τους πολίτες όπως στηρίζουν και αυτοί τον τόπο τους. Γιατί πρέπει να αγαπάς τον τόπο σου και να δίνεις μάχες γι' αυτόν και να δίνεις επίσης ένα ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία όπως αυτή άνθρωποι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να εκφράσω και σε όλους τους εθελοντές που κοινοποιήθηκαν και κοινοποιούνται και στον καθένα τους χωριστά. Για όλα όσα κάνουν και κυρίως για το μήνυμα που δίνουν. Είναι αυτό το μήνυμα, ότι πώς είμαστε εμείς οι ίδιοι, ότι το νησί μας είναι η προέκταση του σπιτιού μας, που πρέπει να είναι όμορφο και καθαρό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και πρόσωπο και όνομα. Βγαίνουν μπροστά, προσφέρουν στο νησί και στον τόπο τους. Δεν είναι ανώνυμοι κουκουλοφόροι, ούτε ανακυκλωτές της μιζέριας και των προβλημάτων του χθες, των προβλημάτων που δημιούργησε το χθες. Το ίδιο το χθες που θέλει να παραστήσει τον τιμητή. Για εμάς, η κινητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών, της ενίσχυσης του εθελοντικού κινήματος στο νησί, είναι δέσμευση και απόφαση που έγινε και θα γίνεται πράξη καθημερινά. Σύντομα θα επεκταθεί και σε δημόσιες δράσεις κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Αισθανόμαστε όλοι μεγάλη τιμή και υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους για όσα έκαναν και για όσα κάνουν. Γι' αυτό το μήνυμα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία της ΚΟΝ. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα που έχει ανακύψει το ΔΥΡΑΣ. Υπενθυμίζω και υπογραμμίζω ότι η προγραμματική μας δέσμευση ήταν η αλλαγή μοντέλου λειτουργίας του ΔΥΡΑΣ. Η δέσμευση αυτή
έγινε εντολή με την ψήφο των πολιτών. Τι περιλαμβάνει αυτή η δέσμευση? Πρώτον, τη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΙΡΑΣ. Δεύτερον, τη μετατροπή του σε βήμα έκφρασης για νέα παιδιά, για ομάδες ανθρώπων, για νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, να προσφέρουν εθελοντικά. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, όπως είδατε ή ακούσατε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, όσο τουλάχιστον δεν τις είχαν ρίξει μαύρο κάποιοι. Τρίτον, την αλλαγή της εικόνας του. Τέλος, στον ΔΥΡΑΣ, που ήταν προπαγανδιστικός μηχανισμός της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Το τόνισα προεκλογικά, το τόνισα μετεκλογικά, το τονίζω και από εδώ μέσα σήμερα. Ίσως σας ευνηδιάζει αυτό που λέω, αλλά έχω και εγώ ο ίδιος ευθύνες για το γεγονός ότι η προηγούμενη θητεία μου, την περίοδο 6 με 10, δεν τόλμησα να αλλάξω το μοντέλο λειτουργίας του ΔΥΡΑΣ. Και βέβαια πολύ σπάνια έχει ακουστεί αυτοκριτική από ένα δήμαρχο σε αυτή την αίθουσα. Θα έλεγα μηδεμού εξαιρουμένου, ποτέ δεν έχει ακουστεί αυτοκριτική στο προηγούμενο διάστημα. Και είναι γεγονός, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε, το ζήσατε, ότι οι πολίτες της ΚΟΟ δεν έχουν ακούσει ξανά ένα δήμαρχο να παραδέχεται λάθη που έχουν. Απέναντί μας βρίσκονται και αρκετοί αλάνθαστοι. Άνθρωποι που δεν έχουν τολμήσει να αρθρώσουν ούτε μια λέξη αυτοκριτικής έως σήμερα. Ούτε για το πρόβλημα που ήδη δημιούργησαν στην ομαλή χρηματοδότηση του ΔΥΡΑΣ. Και υπάρχουν και πολλοί από αυτούς που αισθάνονται αντικατάστατοι και κουνάνε το δάχτυλο, προς Θεού δεν εννοώ εσένα τέλειο, στους πολίτες που τους καταψήφισαν. Δεν έχουν καταλάβει 11 μήνες μετά τι έγινε. Γιατί αποδοκιμάστηκαν με πολύ ηχηρό τρόπο. Αυτή η νοοτροπία και η συμπεριφορά καταψηφίστηκε και ιτήθηκε στις εκλογές. Για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, ο ΔΥΡΑΣ, όπως τον ξέραμε, όπως τον ξέρατε όλοι, τελείωσε. Ο ΔΥΡΑΣ που προέβαλε ανύπαρκτο έργο και ανύπαρκτες λύσεις προβλημάτων, τελείωσε. Θυμάστε, φαντάζομαι, ή αν δεν θυμάστε να σας το υπενθυμίσω, το ρεπορτάζ για το πρόβλημα του νερού που είχε λυθεί στον Τρίγωνο. Πριν ένα χρόνο ακριβώς ήταν όλα αυτά. Δεν είναι και πολύ ο χρόνος. Ε, Σεβαστιανέ. Είχε λυθεί το πρόβλημα ή ήταν μια χονδροειδής προπαγάνδα εικονικής πραγματικότητας? Έσωσε την τότε δημοτική αρχή αυτή η προπαγάνδα? Ειδικά στον Τρίγωνο την καταπαράγωσε. Λοιπόν, αυτή η παροχημένη λειτουργία του ΔΥΡΑΣ, αυτό το όνειδος δεν θα επαναληφθεί. Αυτός ο ΔΥΡΑΣ, ξαναλέω, τελείωσε. Και όσοι δεν πήραν το μήνυμα της ψήφου των πολιτών, να το πάρουν επιτέλους, έστω και αργά, και να το συνειδητοποιήσουν. Στο πρόβλημα τώρα που έχει ανακύψει, με την επίσκηση εργασίας που προχώρησαν οι εργαζόμενοι. Ξαναλέω, στο πρόβλημα που έχει προκύψει από την επίσκεψη εργασίας των εργαζομένων. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 10 λεπτά, σας παρακαλώ όμως. Τα λέω αργά, Πρόεδρε, για να εμπεδώνω. Εκλογές, κάνω εκλογές. Πότε και πώς ανέκυψε, 2 λεπτά, Πρόεδρε. Πότε και πώς ανέκυψε το πρόβλημα? Δεν πρέπει αυτό να το αναγνωρίζουν και να το επισημαίνουν κάποιοι στις τοποθετήσεις τους ή στις καταγραφές τους? Το πρόβλημα της επίσκεψης οφείλεται στο ότι η νέα διοίκηση του ΔΥΡΑΣ δεν θέλει να πληρώνει τους εργαζόμενους ή γιατί δεν τους το επιτρέπει ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γιατί δεν το αναφέρουν κάποιοι από όλους αυτούς που τοποθετούνται δημόσια ή τις τοποθετήσεις τους
είτε στις αναλύσεις τους, είτε στις οποιασδήποτε αναφορές τους. Και αναφέρομαι, ξαναλέω, σε όσους διατυπώνουν δημόσιο λόγο στους εργαζόμενους και στις άλλες παρατάξεις πλην του εντός εισαγωγικών οράματος, από το οποίο δεν έχω τέτοια απέτηση, γιατί απλά οι ίδιοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Πρόβλημα που οφείλεται στη μη εναρμόνιση του καταστατικού ώστε να καταστεί λειτουργικό το μέσο μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Δεν το έκαναν και αυτό το πρόβλημα κληθήκαμε να το διαχειριστούμε εμείς και όσοι διατηρούν αμφιβολίες τους παραπέμπω στον Επίτροπο. Εμείς προχωρήσαμε στην τροποποίηση. Κάναμε και τις ανάλογες ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών με ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιουδηράς, θέτοντας το ζήτημα ενώ υπήρξε και ερώτηση. Κάναμε το ερώτημα ενώ υπήρξε και ερώτηση του βουλευτή κυρίου Καματερού. Η απάντηση της οποίας και οι γνωμοδοτήσεις της ερώτησης δικής μας και οι γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκονται ήδη στην περιφέρεια και στον Επίτροπο, από τους οποίους επεξεργάζονται για το παραπέρα. Θέλω να γίνουν ξεκάθαρα δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θα κλείσει ο Δειράς. Γιατί αν κλείσει η τεθή σε καθάριση, θα χαθεί και η συχνότητα και η συχνότητα δεν θα χαθεί όσο και αν το θέλουν κάποιοι ή αν το εύχονται κάποιοι. Δεύτερον, η νέα δημοτική αρχή θέλει να αλλάξει τον Δειράς. Γιατί αν ήθελε να τον κλείσει, πολύ απλά δεν θα είχε ψηφίσει την επιχορήγηση των 150.000 ευρώ και δεν θα είχε κάνει τον αγώνα που κάνει προκειμένου να κριθεί από τον Επίτροπο και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν θα πάσχεσαι με λίγα λόγια να λύσει ένα πρόβλημα που άλλοι μας κληροδότησαν. Δημιουργήσαν και μας κληροδότησαν. Τι σημαίνει αλλαγή μοντέλου λειτουργίας του Ιδράς. Θα είμαι και εδώ πολύ ξεκάθαρος, αλλά και σύντομος. Σημαίνει ένα ανοιχτό και συμμετοχικό μέσο ενημέρωσης που θα χρησιμοποιεί ένα μικρό και αναγκαίο αριθμό προσωπικού, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών για να παράγει το πρόγραμμά του. Είμαι ξεκάθαρος. Ο Δειράς δεν αποτελεί τροφείο. Ούτε θα καλλιεργεί μια δημοσιοπαλληλική νοοτροπία με την κακή έννοια της λέξης. Σημαίνει ότι μισό εκατομμύριο ευρώ δεν πρόκειται να ξαναργεί από το Ταμείο του Δήμου της ΚΟ για να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος του Δειράς. Και μάλιστα κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμος μπορεί να εγγυηθεί και εγγυάται το συγκεκριμένο ποσό για το οποίο δεσμευτήκαμε και ο Δειράς πρέπει να αρχίσει να αποκτά ένα βαθμό οικονομικής αυτοτέλειας να έχει έσοδα. Τρίτον, σημαίνει χρηματοδότηση μέχρι ενός ορισμένου ποσού με την εγγύηση του Δήμου για αυτό το ποσό και από εκεί και πέρα ο σταθμός πρέπει να αποκτήσει, ξαναλέω, τα δικά του έσοδα και φυσικά να καλύπτει και το υπόλοιπο της μισθοδοσίας του προσωπικού. Τέταρτο σημαίνει εξορθολογισμός στι λειτουργικές δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι αμείβονται με πολύ λιγότερα λεφτά. Με πολύ μεγαλύτερη χρονικά υπηρεσία και με υψηλότερο βαθμό ή με πολύ περισσότερα πτυχία. Να αμείβονται με λιγότερα λεφτά από ό,τι υπάλληλοι του Δειράς. Θελήσαμε αυτό να γίνει με διάλογο και όχι με άλλους τρόπους. Να υπενθυμίσω εδώ για διάφορους που αναφέρονται σε άλλα μέσα ότι στη Θεσσαλονίκη η Δημοτική Αρχή είχε προχωρήσει σε απολύσεις για να μειώσει το λειτουργικό κόστος όπως και στον 984. Σημαίνει επίσης ο νέος Δειράς νέο πρόγραμμα. Έμφαση στη μετατροπή του σε βήμα για την νεολαία της ΚΟ, ξαναλέω, σε ανθρώπους με ταλέντο, με ιδέες που θέλουν να προσφέρουν εθνοτικά. Σημαίνει ανεξάρτητη και δημοκρατική λειτουργία. Γι' αυτό άλλωστε και προτάθηκε στις δημοτικές παρατάξεις να έχουν δική τους εκπομπή. Μέχρι που έκλεισε ο σταθμός δεν υπήρξε αυτό. Γι' αυτό και ο στόχος μας είναι η επόμενη διοίκηση του Δειράς να μην απαρτίζεται καθαρά από εκπροσώπους των παρατάξεων, αλλά από πολίτες, από ανθρώπους που θα εκπροσωπούν κοινωνικούς φορείς. Η διοίκηση του Δειράς και η πρόεδρος κατέθεσε προς τους εργαζόμενους συμβιβαστικές προτάσεις για να σταματήσει η επίσκεψη εργασίας και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Θέλω να εγγυηθώ από εδώ μέσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλα τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους θα καταβληθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Δεύτερον, ότι τα επόμενα βήματα για τη μετεξέλιξη του Δειράς θα γίνουν ασχέτως της όποιας εξέλιξης, στα οποία βήματα θέλω και εύχομαι να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Το νέο μοντέλο όμως λειτουργίας του Δειράς το καθόρισαν οι πολίτες με την ψήφο τους.
Θέλω να αναφερθώ και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τη πλειοψηφία και τη μειοψηφία. Να του πω ότι η συνεισφορά του στην διαμόρφωση του μέσου του νέου μοντέλου λειτουργία του ΙΔΡΑΣ είναι πρόσδεκτη. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι μόνο στον χρόνο που θα παρακολουθήσει τις παρατάξεις για να έχουν τη δική τους εκπομπή. Τους καλώ να καταθέσουν, σας καλώ μάλλον όλους να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να εμπλουτίσετε τις δικές μας προτάσεις για το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΙΔΡΑΣ. Θα μπορούσε να συσταθεί και μια διαπαραταξιακή ομάδα εργασίας που θα μπορούσε να φέρει προτάσεις για τον ΙΔΡΑΣ στην διοίκηση του ΙΔΡΑΣ, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Διαβούλευσης προς συζήτηση. Πιστεύω ότι όλα όσα ανέφερα προς ενημέρωσή σας είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Όπως πιο ξεκάθαρο είναι αυτό που είπα για να το επαναλάβω, ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΙΔΡΑΣ που το καθόρισαν οι πολίτες δια του ψήφου τους θα προχωρήσει και τα επόμενα βήματα για τη μετεξέλιξη του ΙΔΡΑΣ θα γίνουν ασχέτως της όποιας εξέλιξης. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την κατάσταση.